Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μας. Σήμερα θα κάνω σουπιές με κρεμμυδάκια. Το έχω ξανακάνει και το έχω ανεβάσει ξανά αυτό το βίντεο, αλλά είναι από τα φαγητά που μας αρέσουν και το κάνω συχνά. Ευκαιρία λοιπόν να το δείτε αυτοί που δεν το είχατε δει τότε. Τα υλικά που θα χρειαστώ είναι: σουπιές είναι κατεψυγμένες. Τις έχουμε κόψει κομματάκια. Ντομάτα τριμμένη εδώ. Πελτέ. Κρασάκι κόκκινο. Πιπέρι, αλάτι. Εδώ έχουμε σκόρδα. Κανέλα. 3 φιλαράκια δάφνη. Και 5-6 μπαχαράκια. Και εδώ είναι τα κρεμμύδια μας. Αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, θα βάλουμε το λάδι πρώτα στη φωτιά για να βάλουμε τα κρεμμύδια να μαλακώσουνε. Θα αφήσουμε λίγο να κάψει. Θα βάλουμε λαδάκι. Εκεί. Και έχω βάλει 5 κρεμμύδια μεγάλα. Τα έχω κόψει. Σε ροδελίτσες και θα τα αφήσω λίγο να μελώσουμε. Θα ρίξουμε το σκορδάκι μας. Βάλαμε και τις σουπιές. Θα αφήσουμε και αυτές να βγάλουμε τα υγρά τους. Θα ρίξουμε λίγη δάφνη. Λίγα μπαχαράκια. Όχι πολλά. Και ένα ξυλάκι κανένα. Λίγο αλατάκι. Και πιπεράκι μαύρο.
Ένα κανατάκι κόκκινο κρασί. Αχ, σαν να μύρισε λίγο το κρασάκι. Θα βάλουμε μια κουταλιά πεντέ. Θα τον διαλύσουμε έτσι στον πάτο της κατσαρολάς για να πάρει όλες τις μυρωδιές του. Okay. Και ντοματούλα φρέσκα. Δεν είναι να βάλουμε κάτι άλλο. Νερό δεν βάζω σε αυτή τη φάση. Θα περιμένω να δω τι θα βγάλει. Και το καλαμάρι και το κρεμμύδι. Τώρα. Λοιπόν, νεράκι δεν θα βάλω άλλο. Θα περιμένω να δω τι θα βγάλουνε. Και η σουπιά. Και το κρεμμύδι. Έχουμε βάλει και την ντομάτα. Θα το σκεπάσουμε. Θα χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά και θα τα αφήσουμε να βράσει.